Κυρία Πρόεδρε, αν κάτι έχει συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός κατά τους τελευταίους 9 μήνες που το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την εντολή για να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, είναι ότι όταν οι άλλοι φωνασκούν, το ΠΑΣΟΚ δίνει τις μάχες σε όλα τα μέτωπα προκειμένου να διασφαλίσει το μέλλον και την προοπτική αυτής της χώρας. Σας άκουσα για ακόμη μία φορά, κύριε Λαφαζάνη, να εξηγείρεστε, να διαμαρτύρεστε και να λέτε «μα τι κάνει τελικά αυτή η κυβέρνηση». Και ειλικρινά έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Τι ακριβώς θα θέλατε εσείς να συμβεί σε ό,τι αφορά αυτόν τον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού βέβαια πω προκαταβολικά προς όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ακόμη επισήμως τις προτάσεις της. Αλλά ας πάρουμε το πρόβλημα αυτό καθε αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί. Αποδείχθηκε ότι τελικά οι μηχανισμοί οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των πολιτικών που ακολουθούν οι χώρες είναι μηχανισμοί οι οποίοι δεν είναι επαρκείς. Και έχουμε χώρες οι οποίες μπορούν να ξεφύγουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα από το όριο που έχει τεθεί το 3%. Και αντιλαμβάνομαι, κύριε Λαφαζάνη, ότι το 4% μπορεί να είναι μια απόκληση. Το 5%, το 6%. Όταν όμως μια χώρα φτάσει στο 14% και βρεθεί αυτή η χώρα, για παράδειγμα, στο επίκεντρο μιας κερδοσκοπικής επίθεσης, η οποία κερδοσκοπική επίθεση μπορεί, όπως αποδείχθηκε τελικά, να έχει επιπτώσεις για την λειτουργία της ίδιας της Ευρωζώνης, η δική σας η πρόταση, του δικού σας του κόμματος, ποια ακριβώς είναι, να αφήσουμε την κατάσταση αυτή ως έχει, διότι όπως ξέρετε, από αυτές τις μεγάλες χρηματοοικονομικές κρίσεις, αυτός που τελικά την πληρώνει είναι οι ίδιες οι κοινωνίες και οι εργαζόμενοι. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο γίνεται οι οικονομίες οδηγούνται σε ύφεση, καταστρέφονται θέσεις εργασίας, καταστρέφονται επιχειρήσεις και τελικά αυτοί οι οποίοι είναι οι πλέον ευάλωτοι μέσα στην κοινωνία είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν τις συνέπειες αυτής της κρίσης. Επομένως, εσείς εδώ πέρα τι έρχεστε και λέτε, αφήστε τις χώρες ελεύθερες να έχουν ελλείμματα της τάξης του 20, του 30, του 40%. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εν ονόματι του ποιου, εν ονόματι των συμφερόντων ποιου, των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, των χωρών μελών. Εμείς λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, σας λέμε ότι υπεύθυνα δεν είμαστε επί της αρχής αντίθετοι σε ένα πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή και κάποιων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ενισχύσεων, αρκεί αυτό να γίνει με όρους ισότητας όλων των χωρών και με τη σωστή αντιμετώπιση τους. Θεωρούμε ότι μια τέτοια πρόταση πρέπει να είναι ισορροπημένη και να μπορεί να έχει εφαρμογή χωρίς διάκριση σε όλα και τα 27 κράτη-μέλη και όχι μόνο σε ορισμένα από αυτά. Διότι θέλω να σας υπενθυμίσω, κύριε Λαφαζάνη, και είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι στο παρελθόν δεν ήταν μόνο χώρες σαν την Ελλάδα που βρέθηκαν να μην πληρώνουν τα κριτήρια του Συμφώνου για την Ανάπτυξη της Σταθερότητας και μεγάλες χώρες. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι να υπάρχει ισορροπία. Αν είναι να κοπούνε πόροι, να μην κοπούνε μόνο από χώρες σαν την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, από όλες τις χώρες. Πρέπει επίσης να συμφωνηθεί ότι οποιασδήποτε αποφάσεις, ιδιαίτερα εκείνες για την αναστολή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, να μην είναι ιδιαίτερα τιμωρητικές για κάποιες χώρες και να μην αφορούν κάποιες άλλες χώρες. Αυτό είναι το πνεύμα με το οποίο εμείς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Η συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα, ειδικά όσον αφορά το εύρος των κυρώσεων και τους όρους με τους οποίους θα επιβάλλονται, όπως σας είπα, είναι φυσικό λοιπόν σε μια τέτοια διαδικασία συνδιαμόρφωσης να έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις συνεδριάσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν υπάρχει ένας διάλογος σε εξέλιξη, διάλογος στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 27 χώρες, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις. Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν μετά το καλοκαίρι και οι σχετικές προτάσεις θα διαμορφωθούν από τον κύριο Van Rompuy στα τέλη του Οκτωβρίου, έτσι ώστε να μπορέσουν να τις συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Συμβούλιο Κορυφής στα μέσα Οκτωβρίου, όπου θα πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις. Και φυσικά μέχρι τότε θα έχουμε καταθέσει και εμείς τις προτάσεις. Προτάσεις όμως οι οποίες θα διασφαλίζουν και θα προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε.